μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έτσι, ακούγομαι παιδιά, για, απαντήστε μου για να κάνουμε ωραία, καλά, είμαστε τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε πάλι τη μελέτη των περιστατικών. Απλώς σκεφτόμουν ότι τις τηλεσυναντήσεις μας αυτές, τις τακτικές, είναι πιο πολύ μελέτη περιστατικών παρά μάθημα. Και η απόδειξη είναι εδώ, αυτό που μου είχατε επισημάνει πάρα πολύ σωστά το περασμένο μάθημα, έτσι το έψαξα λίγο και να το είμαι και εγώ σίγουρος ότι αυτά που λέμε είναι σωστά, χάρη στη δική σας συγκέντρωση και ευφυΐα, επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να θέλω να κολεκεύσω κανέναν, βρήκαμε την ουρική αρθρίτιδα, η οποία έχει σαν προσβολή την πρώτη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση στο άκρο πόδι. Βλέπουμε εδώ λίγο την ανατομία, εδώ τα μετατάρσια κτλ. Και εδώ φυσικά την κλασική θέση προσβολής της ουρικής αρθρίτιδας. Θυμάστε, ήταν μια περίπτωση ενός ασθενούς 46 ετών που είχε έτσι επεισόδια πόνου στην άρθρωση αυτή και διόγκωσης της άρθρωσης, η οποία προφανώς είναι εμφανής και στην ακτινογραφία που βλέπουμε, με ευαισθησία, πονούσε δηλαδή, θερμότητα εκεί στην περιοχή, μειωμένη κινητικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και έπαιρνε υδροχλωροθιαζίδη για την υπέρταση. Έτσι. Και είχαμε δει την ακτινογραφία, αυτήν εδώ που την είχατε περιγράψει πάρα πολύ σωστά, και ήταν η ουρική αρθρίτιδα έτσι με την άρθρωση αυτή την μεταταρσοφαλαγγική στο μεγάλο δάκτυλο, την βλέπουμε εδώ πέρα, είναι αυτή που προσβάλλεται συχνότερη. Έτσι, δηλαδή στις μισές περιπτώσεις είναι η προσβαλλόμενη άρθρωση αυτή. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση και άλλες αρθρώσεις να προσβληθούν, ορισμένες των οποίων περιλαμβάνουν και τα άνω άκρα, που τότε θα είχαμε εικόνες τέτοιας μορφής. Έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε πάλι τους ουρικούς τόφους, βλέπουμε εδώ, στο πρώτο δάκτυλο, έτσι, στον αντίχειρα, την πρώτη μετακαρποφαλαγγική, την δεύτερη εδώ πέρα και αυτήν εδώ τη μεσοφαλαγγική άρθρωση εδώ στον αντίχειρα που προσβάλλεται από την ουρική αρθρίτιδα, εδώ την χαρακτηριστική εικόνα με την αντίστοιχη έτσι ακτινογραφία. Εδώ είναι πρώτο, δεύτερο, το τρίτο, έτσι, τρίτο δάκτυλο, έτσι η μετακαρποφαλαγγική άρθρωση εδώ πέρα στο τρίτο δακτυλάκι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πριν δούμε το επόμενο περιστατικό μας, να θυμηθούμε λίγο αυτά που είχαμε πει, έτσι ότι το οστό δεν είναι ένα στατικό, ας πούμε, όργανο. Έτσι, η οστική ανακατασκευή είναι μια έτσι συνεχής διαδικασία ανανέωσης των μικρομονάδων των οστών με μια διαδοχική ενεργοποίηση και λειτουργία των οστεοκλαστών και των οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών, που είναι κύτταρα υπεύθυνα, οι μεν οστεοκλάστες για την οστική απορρόφηση, οι δε οστεοβλάστες για την οστική παραγωγή. Φυσιολογικά και οι δύο διεργασίες αυτές βρίσκονται σε μια δυναμική ισορροπία μεταξύ τους και εξασφαλίζουν τη σκελετική ακεραιότητα. Η διατάραξη αυτής της ισορροπίας αποτελεί την κύρια αιτία πρόκλησης σκελετικών νοσημάτων, όπως η οστεοπόρωση, που είδαμε στο περασμένο μας μάθημα. Έχουμε την κυταροκίνη προσδέτης rank ligand, δηλαδή ο ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα KV, ο προσδέτης ο αντίστοιχος, ο rank ligand, που είναι μέλος της υπεροικογένειας του TNF, του παράγοντα νέκρωσης των όγκων, του tumor necrosis factor, και αυτή η κυταροκερατίνη, ο rank ligand, συνιστά τον κύριο διαμεσολαβητή στη διαδικασία της οστικής απορρόφησης, καθώς επάγει την διαφοροποίηση, την επιβίωση και την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών. Ως τριμερές, που συνδέεται ο προσδέτης ΡΑΝΚ, συνδέεται στον υποδοχέα του ΡΑΝΚ επάγοντας τον τριμερισμό του και την ενεργοποίηση των ενδοκυταρικών μονοπατιών που οδηγούν στη δημιουργία όριμων και λειτουργικών οστεοκλαστών. Τώρα, η δράση αυτή του προσδέτη ΡΑΝΚ, του ΡΑΝΚ ligand, αναστέλλεται από την οστεοπρωτεγερίνη, που είναι ένα ανταγωνιστικό διαλυτό στον υποδοχέα. Η αναλογία μεταξύ του ΡΑΝΚ ligand και της οστεοπρωτεγερίνης καθορίζει τη βιοθεσιμότητα και τη δράση του ΡΑΝΚ ligand στα βιολογικά συστήματα. Η σημασία του ΡΑΝΚ ligand στη βιολογία του σκελετικού συστήματος φαίνεται από το γεγονός ότι μεταλλάξεις στο γονίδιο
του rank ligand προκαλούν αυτοσωμική υπολοιπόμενη οστεοπέτρωση λόγω αδυναμίας σχηματισμού οστεοκλαστών. Αντίθετα, η αυξημένη παραγωγή του rank ligand συνδέεται με επαγωγή οστεοκλαστικής δραστηριότητας και οστικής απώλειας σε ασθενείς που έχουν οστεοπόρωση, πνευματοειδή αρθρίτιδα, που θα δούμε σε λιγάκι, πολλαπλό μυέλωμα, οστικές μεταστάσεις, ακόμα και περιοδοντικές ασθένειες, όπου εκεί έχουμε επαγωγή της οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Αυξημένη λοιπόν παραγωγή του προσδέτη rank. Η αναστολή της δράσης του προσδέτη rank, του rank ligand, θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση για την παρεμπόδιση της οστικής απώλειας της παράσης ασθένειες αυτές που είπαμε. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τα σημερινά μας τα περιστατικά. Δεν βλέπεις τίποτα γιατί δεν είχα βάλει slide. Τώρα που το έβαλα το βλέπεις. Ανυπομονούσες, μου φαίνεται να δεις την εικόνα, την κλινική, ε! Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κάτσε ρε, λίγο υπομονή, να πούμε και λίγο τη θεωρία. Εντάξει. Για να δω τι μου έχετε γράψει. Να σας πω κάτι, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εντάξει, τώρα βλέπουμε. Ωραία, κάτσε λοιπόν να πάω. Κανένα πρόβλημα, βέβαια. Πλάκα κάνουμε, σιγά. Λοιπόν, εδώ παιδιά τώρα. Λοιπόν, έχουμε μια γυναίκα. Εντάξει, για το νόσημα αυτό, ομολογώ. Εντάξει, είναι το θύλε άτομα είναι πιο επιρρεπή. Λοιπόν, μια γυναίκα 32 ετών έχει από 7 μήνες ένα ιστορικό κακουχίας και κούρασης. Και αξιολογήστε, παιδιά, ότι έχει και κακουχία. Δηλαδή, έχει και ένα σύμπτωμα που είναι συστηματικό. Δεν είναι μόνο τοπικό το πρόβλημά της. Λοιπόν, κούραση λοιπόν, κακουχία, παραπονιέται φυσικά για πόνο και εξίδηση στα χέρια και στα πόδια. Και επίσης το πρωί που ξυπνάει έχει έντονη ακαμψία. Πρωινή. Βλέπετε εδώ το χέρι της, είναι θερμό, επώδυνο και πολύ χαρακτηριστικά. Τι βλέπετε παιδιά να έχει? Τι βλέπετε εδώ, κάνει έτσι αυτή την απόκληση. Πώς τη λέμε αυτή την απόκληση που κάνει έτσι το χέρι? Είναι η ολένια απόκληση. Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά είναι στις μετακαρποφαλαγγικές, έτσι, μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις και στις εγγύς μεσοφαλαγγικές είναι η διόγκωση αυτών των αρθρώσεων στο πλαίσιο μιας ρευματοειδούς αρθρίτιδας η οποία παρεκτοπίζει έτσι τις φάλαγγες και έχει την λεγόμενη, την έντονη που τη βλέπετε εδώ, ολένια απόκληση. Η ολένια απόκληση λοιπόν φαίνεται εδώ πέρα και αυτό οφείλεται ας πούμε σε ένα υπεξάρθρημα των αρθρώσεων και δημιουργείται αυτή η χαρακτηριστική για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα ολένια απόκληση. Λοιπόν, προφανώς μιλάμε για μια αυτοάνωση νόσο με φλεγμονή, οπότε ποια είναι εκείνα τα λεμφοκύτταρα που έχουμε ακούσει από τα μαθήματά μας της ανοσοποθαλαγνοτομίας που θα έχουν έτσι πρωτεύοντα ρόλο για να παράγουν κάποιες λεμφοκίνες, κάποιες κυταροκίνες, όπως ο παράγων νέκρωσης των όγκων. Για σκεφτείτε όμως παιδιά, για σκεφτείτε στην ανοσιακή φλεγμονή ποιο είναι το κύτταρο εκείνο, ποιο είναι το κύτταρο που θα μας βγάλει τέτοιες απαντήσεις όπως μου λέτε, από ποιο κύτταρο στην ανοσιακή φλεγμονή, το λεμφοκύτταρο και ποιο είδους λεμφοκύτταρο θα είναι αυτό το οποίο θα μας θα παράγει κυταροκίνες όπως ο παράγων νέκρωσης των όγκων, ο TNF, ο οποίος θα διεγείρει τον πολλαπλασιασμό. Πολύ σωστά, τα CD4 λοιπόν θετικά λεμφοκύτταρα θα παράγουν τον TNF που θα διεγείρει τον πολλαπλασιασμό. Τα κυταράκια αυτά που είναι η επένδυση των οργώνων ημένων στην άρθρωση, πώς λέγεται, που θα υπερπλαστούν εδώ πέρα από τον TNF, πώς τα λέει η ιστολογία μας, στα μεσοθήλια είναι, πάρα πολύ σωστά, μόνο που στις αρθρώσεις τα λέμε συνοβιακά, όπως μου απαντήσατε πάρα πολύ ωραία. Και τι θα κάνει λοιπόν, ο TNF θα ενεργοποιήσει τα συνοβιακά κύτταρα να υπερπλασθούν, να πολλαπλασιαστούν και
θα παραχθούν και μεταλλοπρωτεϊνάσες της θεμέλιας ουσίας, οι οποίες θα καταστρέψουν και το χόνδρο και το κόκαλο. Επίσης, τα ενεργοποιημένα ταφ κύτταρα θα παράγουν κάτι που θα οδηγήσει σε απορρόφηση του οστού. Σε απορρόφηση του οστού. Ποιο θα είναι αυτό, με βάση αυτά τα θεωρητικά που είπαμε στην αρχή του μαθήματος. Τι θα παράξουν τα ενεργοποιημένα ταφ κύτταρα για να ευοδοθεί η απορρόφηση, να γίνει επαχθή η απορρόφηση του οστού. Τι θα παράγουν. Έτσι, μπράβο. Θα παράγουν τον προσδέτη rank. Τον rank ligand δηλαδή. Και τώρα, παιδιά, ένα εργαστηριακό έβλημα που θα μας βοηθήσει για να ταιριάξει με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι ο ρευματοειδής παράγοντας, που είναι ένα IgM που στρέφεται ενάντια σε ένα IgG αντίσωμα, και επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα αντισώματα που είναι κυκλικών κυτρουλινικών πεπτιδίων και βρίσκονται και αυτά συχνά. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι απόλυτα ευαίσθητο ή απόλυτα ειδικό για την νόσο. Σίγουρα βοηθάνε στην διάγνωση, αλλά σίγουρα δεν θα στηριχθούμε μόνο σε αυτά, γιατί δεν έχουν ούτε απόλυτη ευαισθησία, ούτε απόλυτη ειδικότητα. Εντάξει. Αυτή λοιπόν ήταν η κλινική εικόνα. Για να δούμε λιγάκι τώρα και σε επίπεδο ιστολογικό, από μια άλλη περίπτωση που είναι πάλι μια γυναίκα 40 ετών, που έχει έτσι αυξομοιούμενες έτσι πολυαρθραλγίες, πονάνε πολλαπλές αρθρώσεις στα χέρια, στους καρπούς, στον αστράγαλο, στους αγκώνες, στα γόνατα, για ένα χρόνο. Επίσης, κατά τη φυσική εξέταση, ψηλαθούμε ένα επώδυνο υποδόριο οζείο. Και παίρνουμε έτσι έναν ιστό, αν μπορούμε να τον δούμε έτσι μικροσκοπικά, από την άρθρωση την μετακαρποφαλαγγική. Έτσι. Και θα είχαμε αυτήν εδώ την εικόνα. Πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν εδώ τα ιστολογικά ευρήματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας που μελετάμε. Τι κυταράκια είναι αυτά εδώ. Όλα αυτά εδώ τα πυκνά κύτταρα εκτεταμένα. Τι είναι. Αυτά εδώ τα εκτεταμένα κύτταρα βεβαίως είναι λεμφοκύτταρα. Έτσι, ας το πούμε έτσι, μονοπύρινα κύτταρα που κάνουν ένα έτσι στρογγυλά που είναι και μαζεύονται εδώ. Στρογγυλά που είναι, κάνουν ένα λεμφοζίδιο, πάρα πολύ σωστά. Και όλα αυτά βρίσκονται κάτω από τι. Τι είναι αυτό εδώ το... αυτή εδώ η επένδυση. Κοιτάξτε την εδώ, είναι το συνόβιο. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η χαρακτηριστική εικόνα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Προφανώς πιθανολογούμε αυτοάνωση, φλεγμονώδη διαταραχή. Και έτσι αυτό δίνει έτσι μια ογκόμορφη έτσι όψη στο συνόβιο με το στρώμα και τα λοιπά, το οποίο αρχίζει και αναπτύσσεται σταθερά πάνω από τις αρθρικές επιφάνειες της διαβιβρόσκη. Πηγαίνει και το διαβιβρόσκη λοιπόν εδώ, το κάλυμα, το συνόβιο, και φυσικά αρχίζει και επεκτείνεται όλη αυτή η εξεργασία στο κόκαλο. Και αυτό οδηγεί στο λεγόμενο υπεξάρθρημα της περιοχής της προσβεβλημένης και την αγκύλωση. Ναι, ο αρθρικός ημένας. Ακριβώς το συνόβιο είναι η επένδυση του αρθρικού ημένα. Ναι. Γίνεται λοιπόν μια οστική αγκύλωση και αυτό προκαλεί τις παραμορφώσεις που είναι εμφανέστατες φυσικά και κλινικά, όπως είδαμε εδώ. Τώρα, αυτό το οζίδιο που είπαμε ότι ψηλαφούσαμε υποδορίως, είναι, παιδιά, το ρευματοειδές οζείο, έτσι. Συνήθως είναι στην εκτατική επιφάνεια, ας πούμε εδώ του πύχεως εκεί στον αγώνα, στην εκτατική επιφάνεια, και σε ένα σημείο πίεσης συνήθως αναπτύσσεται αυτό. Αυτά τα ογκίδια βέβαια μπορεί να τα βρει κανένας και σε όργανα έτσι εσωτερικά, σε σπλάχνα, όπως ο πνεύμονας, η καρδιά, είναι τα ρευματοειδή οζεία. Αυτές λοιπόν ήταν οι βασικές μας εικόνες από μια ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Για να δούμε, παιδιά, εδώ πέρα τώρα. Τι έχουμε εδώ. Είναι ένας άντρας 33 ετών και εδώ και 3 εβδομάδες, σημαντικό, το σχετικά βραχή ιστορικό, έχει ιστορία πόνου
στον δεξιό, ας πούμε, στον δεξιό γοφό, ας πούμε, από το δεξιό γοφό, έτσι μας το λέει ο ασθενής, μέχρι τον μυρό πονάει. Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ πέρα, παιδιά, την αξονική της πιέλου. Έτσι. Την αξονική της πιέλου. Παιδιά, λιγάκι τις ερωτήσεις, έτσι, να τις αφήνουμε προς το τέλος, γιατί δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω πάρα πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, τι λέγαμε, έχουμε την πιέλο. Α, μου λέτε για τις πηγές παραγωγής του rank ligand. Ναι, μπορεί να παράγεται και τα λοιπά σε επίπεδο τοπικό, όπως έχετε γράψει πολύ σωστά, αλλά η δράση φυσικά αφορά τις οστεοκλάστες. Η δράση του. Έτσι, ωραία. Οι πηγές παραγωγής είναι αυτές που μου λέτε εκεί. Στην προκειμένη όμως περίπτωση της ρευματοειδούς αρτρίτιδας, η ζημιά γίνεται από τα φλεγμονώδη κύτταρα, τα οποία τα είδατε να έχουν κατακλείσει κάτω από το συνόπιο το στρώμα, έτσι. Αυτά είναι εκείνα τα οποία μας κάνουν την παραγωγή στην προκείμενη περίπτωση, έτσι. Τα ενεργοποιημένα τα κύτταρα. Για να ξαναγυρίσουμε όμως αυτό εδώ το περιστατικό που βλέπουμε τώρα εδώ. Έχουμε λοιπόν την αξονική της πιέλου που βλέπετε. Γίνεται λοιπόν μια εκτομή και βλέπουμε ότι σε αυτό το πράγμα που φαινόταν εδώ, που έδειχνε η αξονική, έχει πολλαπλά, έτσι, πολυπύρινα γιγαντοκύτταρα σε ένα υπόστρωμα από στρωματικά κύτταρα τα οποία είναι μονοπύρινα. Για να δούμε λοιπόν τι ήταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε όλη αυτή εδώ τη μάζα. Δείτε τη συγκριτικά, παιδιά, με την άλλη μεριά, ε. Εδώ είναι αριστερά, που είναι η μάζα αυτή όλη. Εντάξει, είναι μια μεγάλη μάζα η οποία τι χαρακτήρες έχει. Για δείτε το έτσι. Είναι σαν να είναι, τι έχει πάθει εδώ το κόκαλο. Τι έχει πάθει εδώ πέρα. Πώς θα το περιγράφαμε δηλαδή αυτό. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Τι μάζα είναι αυτή η μεγάλη μάζα. Που εξορμάται από τον αριστερό ισχυακό, το ισχυακό κλάδο. Έτσι, από τον αριστερό ισχυακό κλάδο. Και πηγαίνει και επεκτείνεται. Τι ιστή είναι αυτή εδώ. Βεβαίως, είναι οστεολυτική. Πολύ σωστά. Και τι ιστή είναι εδώ που επεκτείνεται. Ναι, θα το δούμε τι είναι. Θα το δούμε. Εδώ τι ιστή είναι αυτή που πηγαίνει και προβάλλει και επεκτείνεται η μάνα. Βεβαίως, μαλακαμόρι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, για δείτε λίγο τα όρια της. Εδώ. Μετά θα δούμε το ιστολογικό. Δείτε λίγο τα όρια της. Πώς σας φαίνονται. Σαν όρια έτσι αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Τα όρια της μάζας. Πώς τα βλέπετε, παιδιά. Ομαλά. Συμφωνώ. Απολύτως. Δεν φαίνεται να έχει διηθητικά όρια, έτσι. Και έχει έναν, παιδιά, εδώ. Κοιτάξτε λίγο εδώ τη μάζα πώς την ακολουθεί. Αυτό εδώ πηγαίνει. Έχει δηλαδή έναν προβάλλοντα έτσι σκληρυντικό, πώς να το πούμε, έναν σαν δακτύλιο, ε. Βλέπετε. Σαν δακτύλιο, ένας δακτύλιος. Έτσι. Αυτός τι είναι, παιδιά. Είναι, τι λέτε να είναι αυτός ο δακτύλιος εδώ. Για δείτε τι χρώμα έχει. Δείτε το χρώμα που έχει εδώ ο δακτύλιος αυτός που αφορίζει τη μάζα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Είναι αντιδραστικό νέο κόκαλο. Εντάξει, το οποίο ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τη μάζα. Πάρα πολύ σωστά και λογικά, όπως μου τα έχεις, τα περιγράφεις πάρα πολύ σωστά, συνάδελφε. Ωραία. Τώρα, έχει λοιπόν αυτό το προβάλλοντα σκληρυντικό δακτύλιο. Ας την πούμε, με το αντιδραστικό αυτό κόκαλο. Τώρα, η πλήστη όγκη αυτή, μιλάμε για τον γιγαντοκυταρικό όγκο των οστών, αυτός είναι ένας οστικός γιγαντοκυταρικός όγκος, που γενικά οι περισσότεροι συμπεριφέρονται καλοήθως και αντιμετωπίζονται με μια τοπική εκτομή, τοπική εκτομή, αλλά οι μισοί ή και περισσότεροι μπορεί να υποτροπιάσουν τοπικά μετά την απλή εκτομή τους. Και ένα 4% τελικά μπορεί να δώσει μεταστάσεις στους πνεύμονες, οπότε να έχει πια κακοήθη συμπεριφορά, κακοήθους νεοπλασίας. Τώρα, να συμβεί σαρκωματώδης εξαλλαγή σε έναν οστικό γιγαντοκυταρικό όγκο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πάρα πολύ σπάνιο. Να δούμε λίγο και την εικόνα μας την ιστολογική που αφορά ένα αγόρι 16 ετών. Πρόσφατα έχει αναφέρει ότι ξεκίνησε ένας πόνος στο δεξιό γόνατο και απεικονιστικά
Σε μια ακτινογραφία βλέπουμε έτσι μια αποστικού τύπου λυτική μάζα με αυτόν τον σκληρητικό, τον σκληρωτικό, το σκληρητικό δακτύλιο από νέο κόκαλο που περιορίζεται έτσι στην εγγύς μετάφυση της κνήμης. Στην εγγύς μετάφυση της κνήμης. Δηλαδή στο ανώτερο, έτσι, στο εγγύς, το ανώτερο μέρος του μακρού αυτού οστού της κνήμης. Γίνεται λοιπόν μια τοπική εκτομή και βλέπουμε την ιστολογική εικόνα, αλλά η αλλίωση μέσα σε ένα χρόνο υποτροπιάζει. Αυτή τη φορά η δεύτερη αλλίωση βρίσκεται στην δεξιά κερκίδα στο άπο τμήμα της, έτσι, το άπο τμήμα της κερκίδας, προς το ακροχέρι δηλαδή, προς το ακροχέρι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα την ιστολογία αυτών των αλλοιώσεων. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα γιγαντοκύτταρα. Μια που μιλάμε, παιδιά, για ιστολογία του οστή ιστού. Αυτά εδώ τα γιγαντοκύτταρα, με ποια κύτταρα φυσιολογικά μοιάζουν στον οστή ιστό? Τι κύτταρα θυμίζουν που υπάρχουν φυσιολογικά στα κόκαλα που είπαμε ότι καθορίζουν έτσι την δυναμική αναδόμηση, το φαινόμενο αυτό? Βεβαίως, είναι ο τύπου οστεοκλαστών. Τύπου οστεοκλαστών. Και το υπόστρωμα, εκτός από τα πολυπύρινα αυτά γιγαντοκύτταρα του τύπου των οστεοκλαστών, έχει τέτοια κυταράκια, το υπόστρωμα, έτσι, τα οποία είναι στρωματικά κύτταρα με στρογγυλούς πυρήνες. Στρογγυλούς πυρήνες, τα βλέπετε εδώ, παιδιά. Στρογγυλούς πυρήνες, οπότε είναι μονοπύρινα. Τώρα, θεωρούνται οι αλλοιώσεις αυτές, οι γιγαντοκυταρικοί όγκοι των οστών, ότι προέρχονται από αυτά κύτταρα που είναι έτσι μονοκύτταρα μακροφάγα. Έτσι, το μονοκύτταρο είναι το κύτταρο στο αίμα που όταν βγει έξω το λέμε μακροφάγο. Και αυτής της αρχής είναι, και αφού είναι αυτής της αρχής, δικαιολογείται και να σχηματιστούν έτσι οστεοκλαστικού τύπου γιγαντοκύτταρα. Γι' αυτό και αλλιώς αυτοί οι όγκοι μπορεί να τους βρείτε καμιά φορά να λέγονται οστεοκλαστώματα. Οστεοκλαστώματα. Βεβαίως θεωρούνται καλοήθεις, αλλά παρόλα αυτά τοπικά μπορεί να είναι επιθετικοί. Οι περισσότεροι είναι μονήρες, καμιά φορά μπορεί να έχουν και μια πολυκεντρική ανάπτυξη. Κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ που είναι, σαν κατά κάποιο τρόπο διαφοροδιάγνωση, είναι η λεγόμενη φαιή όγκοι, η φαιή όγκοι των οστών. Λοιπόν, ένας φαιός όγκος στο κόκαλο αναπτύσσεται σε ένα υπόστρωμα αυξημένης παραθορμόνης, αυξημένης ορμόνης του παραθυρεοειδούς. Και περιέχει και αυτός πολυάριθμες ενεργοποιημένες οστεοκλάστες. Έτσι, να το σκεφτόμαστε λοιπόν ότι ένας φαιός όγκος μπορεί να είναι λόγω αυξημένης παραθορμόνης. Επίσης, αλλοιώσεις που μπορεί να έχουν μορφολογικούς χαρακτήρες με γιγαντοκύτταρα, έτσι, είναι το χονδροβλάστομα, η κεχρωσμένη λαχνοζώδης ημενίτης, η συνοβήτης δηλαδή, συνοβάητης, και τα επανορθωτικά γιγαντοκυταρικά κοκκιώματα. Όλες αυτές οι οντότητες μπορεί να έχουν μορφολογικούς χαρακτήρες που να μας βγάζουν στο μικροσκόπιο γιγαντοκύτταρα. Έτσι. Εμείς όμως είδαμε περιπτώσεις του γιγαντοκυταρικού όγκου των οστών. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Τοπικά μπορεί να είναι επιθετική. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ενοχλούν τους γύρω ιστούς. Έχουν μια ανάπτυξη στα πέριξ. Προβάλλουνε στα πέριξ μαλακαμόρια. Δείτε εδώ πέρα τι ήτανε. Προβάλλουνε στα πέριξ μαλακαμόρια. Αλλά γιατί λέω τοπικά επιθετική? Γιατί δεν κάνουν μετάσταση. Εντάξει, είναι πολύ σπάνιο να κάνουν μετάσταση. Εντάξει. Ωραία. Πάμε εδώ. Λοιπόν, όσες ερωτήσεις πιάνω, θα σας απαντώ. Αλλά όπως σας είπα, φυλάξτε για το τέλος, πιστεύω θα έχουμε χρόνο για να τη συζητάμε έτσι πιο άνετα. Άντε πάλι να δούμε τώρα εδώ. Τι είναι αυτή εδώ τώρα η αξονική? Άντε. Με αυτά, παιδιά, που βλέπουμε, ειλικρινά, θα έχουμε, δηλαδή το σκέφτομαι ώρες-ώρες, θα έχουμε μια τέτοια πλήρη άποψη από την ιατρική. Αυτά τα μαθήματα, για δεν είναι ολιστική αντίληψη της ιατρικής. Θα τα δούμε όλα που λέμε. Και θέλω να πιστεύω ότι όταν με το καλό φτάσετε σε χρόνια
που θα κάνετε τα αντίστοιχα κλινικά μαθήματα. Ελπίζω να υπάρχουν αυτά σε βίντεο στη διάθεσή σας, να εξακολουθούν να υπάρχουν από την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματός μας, ούτως ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτά και να τα καταλαβαίνετε ακόμα βαθύτερα. Έτσι. Α, λέτε να είναι κύλι αυτό. Για να δούμε. Κάτι προβάλλει εκεί στο τείχομα. Ωραία το παίρνει το μάτι σου, αλλά κάτσε λίγο να δούμε και το ιστορικό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία γυναίκα, η οποία είναι 27 ετών, έχει από το ιστορικό της 2 εγκυμοσύνες και έχει κάνει και 2 τοκετούς μετά τις 24 εβδομάδες της κύησης κτλ. Και τι παρατηρεί τώρα αυτή η γυναίκα? Ένα επώδυνο έτσι ογκίδιο, έτσι, ένα ογκιδιάκι πιάνει και την πονάει κιόλας όταν το ακουμπάει στο κατώτερο πρόσθιο τείχομα της κοιλίας. Εμφανίστηκε δε αυτό το ογκίδιο ένα μήνα μετά τον τοκετό ενός τελειόμενου νεογνού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ την αξονική και μαθαίνουμε ότι η αλλίωση αυτή ξαναβγήκε μετά την αφαίρεσή της. Θα συζητήσουμε λίγο για τη διάγνωση, αν η ίδια αλλίωση βρισκόταν στο μεσεντέριο ή στο τείχομα της πιέλου, τι γονιδιακές μεταλλάξεις θα μπορούσαμε να πιθανολογήσουμε ότι θα ήταν παρούσες και πώς θα μπορούσε μια τέτοια αλλίωση να υποστρέψει, να εξαφανιστεί. Για να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή, παιδιά, η μάζα εδώ που βλέπουμε στο κοιλιακό τείχομα είναι ένας δεσμοειδής όγκος. Είναι μια μορφή εν το βάθη ινωμάτωσης. Παρότι φαίνεται έτσι απεικονιστικά και μακροσκοπικά ότι είναι έτσι μια αλλίωση, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Για δείτε λίγο την παρυφή της, τι θα λέγατε, παιδιά? Για δείτε την παρυφή της αλλίωσης, πώς θα την περιγράφατε? Με όρια, βέβαια, είναι αφοριζόμενη. Αφοριζόμενη η αλλίωση. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, είναι αυτές οι εξαιρέσεις τώρα που αρχίζουμε και βλέπουμε στην ειδική παθολογική ανατομική, που δεν τις λέγαμε τόσο όταν κάναμε την πέμπτη ενότητα, για να μην μπερδευόμασταν που κάναμε τα γενικά της νεοπλασίας. Εδώ δηλαδή είναι μία μακροσκοπικά αφοριζόμενη αλλίωση, η οποία παρόλα αυτά έχει κάποια διηθητική, κάποιους διηθητικούς χαρακτήρες, παρά το ομαλό της περίγραμμα, και υποτροπιάζει αν δεν εξαιρεθεί πλήρως. Άρα πρέπει να βγει καλά-καλά αυτή, να αφαιρεθεί πλήρως, γιατί έχει μεγάλη πιθανότητα να υποτροπιάσει, να ξαναβγεί. Τώρα, στο κοιλιακό τείχομα ο δεσμοειδής όγκος συνήθως αναπτύσσεται έτσι από τον ορθό κοιλιακό μυ και συνήθως είναι στην περίοδο είτε μετά τον τοκετό είτε περί τον τοκετό, τότε αναπτύσσεται αυτός ο όγκος. Αν τον είχαμε τώρα σε ενδοκοιλιακή θέση, έτσι, σε ενδοκοιλιακή θέση, αυτό που σας είπα, ποια είναι η ενδοκοιλιακή θέση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτός ο όγκος, το μεσεντέριο, ή στο τείχομα της πιέλη. Όχι, εδώ λογικά δεν έχουμε πλευρά, έτσι, νομίζω είμαστε αρκετά χαμηλά. Δεν νομίζω δηλαδή να διηθείτε εδώ πέρα κάτι, απλώς δείτε λίγο έτσι την προβολή πώς θα μπορούσε να είναι στο τείχομα. Λοιπόν, για να δούμε όμως, αν την είχαμε τώρα, αυτή είπαμε, αν την είχαμε μέσα στην κοιλιά, αυτούς τους δεσμοειδείς όγκους, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το σύνδρομο Gardner ή την οικογενεία δενοματώδη πολυποδίαση, που σχετίζονται με μεταλλάξεις στο APC γονίδιο ή στο γονίδιο της Β κατενίνης. Τώρα, όταν περνάει η γυναίκα στην εμμηνόπαυση, οι δεσμοειδείς όγκοι μπορεί να μικρύνουν, έτσι, να υποστρέψουν. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τη χρήση αντισυλληπτικών από το στόμα ή με τη θεραπεία με ταμοξιφένη. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι κάπως υπό ορμονοεξάρτηση, για την ανάπτυξή τους. Για να δούμε λίγο και ιστολογικά. Εδώ έχουμε μία γυναίκα 44 ετών, η οποία έχει έτσι μία, αισθάνεται μία κάμψη κατά κάποιο τρόπο, που αφορά τις εγγύς μεσοφαλαγγικές και μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις στο δεξιό παράμεσο δάκτυλο. Δηλαδή, λόγω του προβλήματος της αρθρώσης, το δάκτυλο έχει έτσι μία κάμψη.
μία κάμψη. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν ευθυγραμμίζεται με τα άλλα δάκτυλα και είναι και καμένο. Και καμένο. Ο παράμεσος δάκτυλος λοιπόν. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι έτσι μία ανώμαλη συμπαγής μάζα εκεί στην περιοχή της παλάμης. Βλέπουμε εδώ την αφαίρεσή της και βλέπουμε την μικροσκοπική της εμφάνιση αυτής της μάζας. Κύτταρα που παρότι τα βλέπουμε έτσι σε μικρή μεγέθυνση, μας, οι χαρακτήρες τους αυτοί, σε τι είδους ιστό μας παραπέμπουν, τι λέτε παιδιά? Γιατί αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι η λεγόμενη παλαμιαία ινωμάτωση, η σύσπαση διπουιτρέν. Τι κύτταρα τώρα είναι αυτά εδώ που κάνουν τη μάζα? Για δείτε τα, ποιου ιστού λέτε να είναι αυτά τα κύτταρα? Για δείτε τα κάπως. Έτσι, παρότι είναι μικρή μεγέθυνση, δείτε λίγο έτσι το πώς διατάσσονται, λίγο αν μπορείτε να έχετε εικόνα για το σχήμα των πυρήνων τους κτλ. Βέβαια, είναι κύτταρα, ας πούμε, αυτά που κάνουν τη μάζα, μυοϊνοβλαστών χαρακτήρες έχουν. Έτσι ακριβώς, είναι κάτι ανάμεσα σε μυϊκά και σε ινοβλαστικά. Και ανάμεσά τους, για να δούμε τι βρίσκεται ανάμεσά τους, τι λέτε παιδιά ότι είναι αυτό εδώ που είναι ανάμεσα στα κύτταρα? Έτσι, βλέπετε τα κύτταρα εδώ τη συνωμάτωσης και βλέπετε ανάμεσά τους έτσι ένα ροζ, έτσι, ίνες ροζ, αυτές εδώ τι λέτε να είναι? Βεβαίως κολαγόνο. Δηλαδή παρεμβάλλεται το κολαγόνο. Και για δείτε όμως παιδιά εδώ, η αλλίωση μπορείτε να καταλάβετε εδώ πέρα σε ποιον ιστό πάει και συνδέεται μαζί του και πηγαίνει και μπαίνει μέσα? Γιατί αυτό παιδιά θα εξηγήσει και την κάμψη που κάνει στο δάκτυλο. Πάρα πολύ σωστά. Στον μυϊκό πηγαίνει. Πηγαίνει λοιπόν στον παρακείμενο μυ, εξού και η σύσπαση, έτσι, η κάμψη που γίνεται στον παράμεσο δάκτυλο. Τώρα, αυτές οι συσπάσεις, οι διπουιτρέν, οι παλαμιές, οι νοματώσεις δηλαδή, συμβαίνουν πιο συχνά σε ασθενείς μετά από τραυματισμό στο χέρι και σχετίζονται με παράγοντες όπως είναι η κατάχρηση αλκοόλ, ο σακχαρώδης διαβήτης και το κάπνισμα του τσιγάρου. Πρόκειται έτσι για επιθετικές ινοβλαστικές εξεργασίες, πολλαπλασιασμούς ινοβλαστικούς, που μπορεί να συμβούν επίσης στον ώμο, στο τοίχωμα του θώρακα, στην περιοχή του τραχύλου και στον μυρό. Και παρατηρούνται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες με ίση συχνότητα. Έτσι. Αυτές λοιπόν ήταν οι ινοματώσεις. Έτσι, σε τοπικό επίπεδο επιθετικοί πολλαπλασιασμοί ινοβλαστών. Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε στο επόμενό μας περιστατικό. Εδώ τι έχουμε τώρα, παιδιά? Έχουμε εδώ πέρα τώρα έναν άντρα 43 ετών με πόνο και στα δύο χέρια, αμφωτερόπλευρο πόνο. Ο άντρας αυτός έχει επίσης πέτρες στο νεφρό, μας κάνει έτσι όταν κουνιούνται οι πέτρες εκεί το σπασμό του ουρητήρα που κάνουν τον κολικό του νεφρού, αλλά και έλκη στον πεπτικό σωλήνα. Εδώ βλέπουμε την ακτινογραφία. Έτσι, την ακτινογραφία εκεί που πονούσε, στα χέρια του. Μάλιστα. Να προσπαθήσουμε να δούμε τη διάγνωση και βάσει αυτής της διάγνωσης και αυτών των στοιχείων που έχουμε από το ιστορικό, δηλαδή της νεφρολιθίασης και των ελκών στο γλαινογόνο του πεπτικού σωλήνα, να δούμε έτσι ποιο εργαστηριακό έβριμα θα υποπτευθούμε να αναζητήσουμε και μήπως σκεφτούμε και κάποια ενδοκρινοπάθεια, κάποια ας πούμε νόσο ενδοκρινών αβένων που θα μπορούσε αυτό να το δικαιολογήσει. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε παιδιά εδώ στις ακτινογραφίες είναι η λεγόμενη ινώδης κυστική οστεΐτιδα. Οστεΐτης, φιμπρόζα, σύστικα. Και τι γίνεται εδώ? Πώς θα τις περιγράφατε παιδιά όλες αυτές εδώ τις πολλαπλές περιοχές το κόκαλο? Τι έχουν πάθει εδώ τα κόκαλα έτσι όπως τα βλέπουμε στην ακτινογραφία? Τι περιοχές είναι αυτές εδώ? Τι έχει πάθει εκεί
το κόκαλο. Τι λέτε, παιδιά? Έτσι, είναι αραιωμένο. Είναι αραιωμένο το κόκαλο. Έτσι, μέσα στο κόκαλο, λοιπόν, υπάρχουν περιοχές αραίωσης. Να τις. Μέσα στο κόκαλο υπάρχουν περιοχές αραίωσης. Αυτό, παιδιά, μήπως μπορεί να μας οδηγήσει στη μελέτη κάποιου ενδοκρινούς αδένα? Τι λέτε, ποιον αδένα να πρέπει να ψάξουμε εδώ πέρα με αυτές τις αραιώσεις που είναι στα κόκαλα? Δηλαδή, τι λέτε να ψάξουμε εδώ πέρα, τι να έχει συμβεί? Μπράβο, το βρήκατε, πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε, παιδιά, μήπως υπάρχει πρωτοπαθής και τι κάνει ο παραθυροειδής. Τι μπορεί να κάνει και να δημιουργεί αυτό το πράγμα στη λειτουργία του? Η λειτουργία του τι να είναι, του παραθυροειδούς, τι λέτε? Έτσι, μπράβο, να είναι, λοιπόν, υπερπαραθυρεοειδισμός. Να υπερπαράγεται παραθορμόνη και το πρόβλημα να το έχει ο ίδιος ο αδένας, ο οποίος φυσιολογικά παράγει την παραθορμόνη. Δηλαδή να είναι πρωτοπαθής ο υπερπαραθυρεοειδισμός. Όταν σε μια ενδοκρινοπάθεια χρησιμοποιούμε τον όρο πρωτοπαθής, σημαίνει ότι το πρόβλημα το έχει ο ίδιος ο ενδοκρινής αδένας, που φυσιολογικά παράγει την ορμόνη, μόνο που εδώ η παραγωγή της ορμόνης, της παραθορμόνης, αν μιλάμε για τους παραθυροειδείς, είναι διαταραγμένη, εν προκειμένου αυξημένη. Τι γίνεται, λοιπόν? Λόγω αύξησης των επιπέδων της παραθορμόνης, της παραθυροειδικής ορμόνης, τι ενεργοποιείται τοπικά για να γίνεται αυτή η απορρόφηση του οστού? Ποια κύτταρα λέτε να ενεργοποιούνται? Βεβαίως οι οστεοκλάστες. Βεβαίως οι οστεοκλάστες. Και αυτές οι απορροφήσεις του οστού φαίνονται πιο καλά υπό το περιόστεο, στις περιοχές υπό το περιόστεο, στις φάλαγγες. Εδώ πέρα βλέπετε. Κάτω από το περιόστεο είναι οι αραιωμένες περιοχές. Και λόγω, φυσικά, της υπερπαραγωγής της παραθορμόνης, τι θα εγκατασταθεί όταν ψάξουμε στο αίμα? Θα γίνει υπερασβεστιαιμία. Και τι δικαιολογεί η υπερασβεστιαιμία, παιδιά? Για σκεφτείτε από το ιστορικό που σας είπα και δύο άλλα στοιχεία που είχε αυτός ο ασθενής με τον υπερλειτουργούντα. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Να, λοιπόν, που οφειλόντουσαν οι πέτρες στον συγκεκριμένο άρρωστο και, φυσικά, επί υπερασβεστιαιμίας, τι μπορεί να αυξάνει, να παράγεται αυξημένο και να δικαιολογεί τα έλκη στον πεπτικό σωλήνα? Επί υπερασβεστιαιμίας, τι μπορεί να έχει αυξημένη παραγωγή και να μας κάνει εκεί τοπικά στο πεπτικό σωλήνα έλκη? Βεβαίως, το γαστρικό οξύ. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό μπορεί να συμβεί, λοιπόν, στην υπερασβεστιαιμία, η οποία εν προκειμένου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οφείλεται σε πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Οπότε αναμένουμε να έχει αυξημένη παραθορμόνη, αυξημένο ασβέστιο στον ορό. Ο φόσφορος πώς θα είναι, αφού είναι αυξημένο το ασβέστιο, πώς θα είναι ο φόσφορος στον ορό? Έτσι, θα είναι μειωμένος. Τώρα, θα κοιτάξουμε, βέβαια, και πώς λειτουργούν οι νεφροί. Μήπως ξέρουμε κανέναν δείκτη να καταλαβαίνουμε έτσι την επάρκεια της νεφρικής λειτουργίας σε ένα έτσι επαρκώς ενυδατωμένο άτομο? Ποιον δείχτη θα πούμε? Βεβαίως την κρεατινίνη. Τώρα, αν είναι φυσιολογικά αυτά και είναι η σπειραματική διήθηση καλή, δεν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, οπότε ο υπερπαραθυροειδισμός πιθανότατα είναι πρωτοπαθής. Πρωτοπαθής, δηλαδή οφείλεται στους παραθυροειδείς. Και δεν είναι ότι οι παραθυροειδείς δευτερογενώς επηρεάζονται από ένα πρόβλημα που έχει ο νεφρός, που έχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και είναι δευτεροπαθής ο υπερπαραθυροειδισμός. Δηλαδή, το πρόβλημα το έχει ο νεφρός και μετά αντιδρά ο αδένας, ο παραθυροειδής. Εφόσον δεν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, πρόκειται για πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Οπότε, τι θα ψάξουμε να βρούμε στον παραθυροειδή που να δικαιολογεί την υπερπαραγωγή της παραθορμόνης? Τι έχετε κατά νου? Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Θα ψάξουμε να βρούμε ένα μονήρες αδένωμα στον παραθυροειδή, ή θα μπορούσε να είναι και μια υπερπλασία στο παρένχημα των παραθυροειδών αδέν, που να αφορούσε
περισσότερους από τον έναν παραθυροειδής. Το καρκίνωμα των παραθυροειδών θα ήταν πιο ασύνηθες. Θα μας έκανε έτσι οξύες κρίσεις υπερασβεστιεμίας. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ. Τι έχουμε τώρα. Περνάμε σε άλλο περιστατικό. Έχουμε μια διαφορετική περίπτωση, φεύγουμε από αυτό που είδαμε. Είναι ένας νέος άντρας που έχει πόνο στον αριστερό μυρό. Χειροτερεύει ο πόνος τη νύχτα και ανακουφίζεται με ασπιρίνη. Κάτι άλλο με ρωτάτε, ένα λεπτό. Το αδένωμα, ναι, έκτοπος. Έκτοπος την ανωπαραθυροειδής, να είναι έκτοπος, να είναι σε λάθος θέση. Όχι, εγώ λέω ότι είναι υπερασβεστιεμία. Όταν έχει υπερασβεστιεμία, κοιτάς, είναι πρωτοπαθής ο υπερπαραθυροειδισμός. Δηλαδή το πρόβλημα το έχουν οι παραθυροειδείς, μήπως το πρόβλημα το έχει ο νεφρός και είναι δευτεροπαθής ο υπερπαραθυροειδισμός. Ή μήπως κάπου υπάρχει έκτοπη έκρηση που μου λέτε, ας πούμε, τι έκτοπη έκρηση κάποιου πεπτιδίου που μιμείται τη δράση της παραθορμόνης από κάποιο καρκίνο που είναι κάπου και κάνει παρανεοπλασματικό σύνδρομο. Αυτά έχει στη σκέψη σου. Εντάξει, πάμε τώρα στο άλλο περιστατικό. Είπαμε εδώ, είναι ένας νέος άντρας ο οποίος πονάει στον αριστερό μυρό, χειροτερεύει ο πόνος τη νύχτα και ανακουφίζεται με ασπιρίνη. Και βλέπουμε εδώ την αξονική. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τη διάγνωση εδώ, τι είναι το πράγμα εδώ που προέχει εδώ αυτό το πράγμα. Το χημικό μεσολαβητή, ας πούμε, που προκαλεί τον πόνο και να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την αλλίωση. Λοιπόν, εδώ είναι, παιδιά, μια διαυγής περιοχή, μια διαυγής περιοχή, η οποία είναι έτσι σαφώς αφοριζόμενη στον φλοιό το πάνω τμήμα του μυριαίου. Και βλέπετε, παιδιά, ότι έχει κεντρικά εδώ, βλέπετε αυτό εδώ στο κέντρο, αυτό εδώ πέρα. Σαν να είναι έτσι μια πιο λαμπερή κεντρική φωλίτσα, μια φωλιά, έτσι. Άρα είναι μια σαφώς αφοριζόμενη, έτσι, με ομαλά όρια, διαυγής περιοχή, νάτι, που εδώ μέσα στο κέντρο φαίνεται να έχει μια κεντρική φωλιά. Αυτό είναι το οστεοειδές οστέωμα, που συνήθως αφορά παιδιά ή νέους ενήλικες. Λοιπόν, τώρα, ο πόνος, τι λέτε να παράγει αυτή η αλλίωση για να δημιουργεί το αίσθημα του πόνου? Για σκεφτείτε τα κεφάλαια που μελετήσατε στη φλεγμονή. Ποιες ουσίες είναι αυτές που μπορεί να παράγονται και να μας δημιουργούν το αίσθημα του πόνου από αυτή, από το οστεοειδές οστέωμα? Τι λέτε να παράγει και να πονάει ο ασθενής? Και έτσι να μπορεί με την ασπιρίνη κάπως να δούμε πώς το ελέγχει. Ποιες ουσίες είναι αυτές? Σκεφτείτε τώρα, εντάξει, εδώ είναι ένας όγκος, σύμφωνοι. Αλλά για σκεφτείτε τη φλεγμονή, ποιες ουσίες δίνουν το αίσθημα του πόνου? Τι λέτε? Γιατί αυτές θα προσπαθήσει να τις αναστείλει η ασπιρίνη, που δρά θεραπευτικά. Τι λέτε, παιδιά? Το θυμόμαστε από τη φλεγμονή. Ποιες ουσίες είναι που δημιουργούν έτσι το αίσθημα του πόνου? Μου τα έχετε απαντήσει πάρα πολύ και ωραία, όλοι το βρήκατε. Συγχαρητήρια. Οι προσταγλανδίνες. Ωραία. Θα μου πείτε τώρα πώς δράει η ασπιρίνη και αναστέλει τη σύνθεση των προσταγλανδινών. Διαβάσατε από τη θεωρία σας μέσω ποιας οδού γίνεται η σύνθεση των προσταγλανδινών. Ποια είναι η οδός αυτή? Ποια είναι η οδός? Πάρα πολύ σωστά, αναστέλλεται η οδός της κύκλοξυγενάσης. Πολύ ωραία. Σταματάει λοιπόν η σύνθεση των προσταγλανδινών από το, ποια οδός είναι αυτή? Από το αραχιδονικό οξύ. Εσείς είσαστε απίθανοι. Μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Να δω, ρε παιδιά. Πώς είστε που παρακολουθείτε και τα βρίσκετε όλα εδώ? Για κάτσε να δω. Πώς συμμετέχω? 106. Καλά είμαστε. Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Χειρουργική εκτομή, έτσι. Είτε μπορείς έτσι μέσα από το δέρμα να κάνεις έτσι με μια ραδιοσυχνότητα μια εκτομή και τα λοιπά, υπό αξονικό τομογράφο, δηλαδή υπό καθοδήγηση, να βλέπεις που πηγαίνεις και τα λοιπά. Είναι κάτι που θα γίνει χειρουργικός, θα αφαιρεθεί με κάποιον χειρουργικό τρόπο. Ωραία.
Είδαμε λοιπόν από τη μια περίπτωση, είδαμε την περίπτωση αυτή της εινόδου κυστικής οστεΐτιδας και από την άλλη είδαμε το οστεοειδές οστέο. Προχωρούμε να μελετήσουμε το επόμενό μας περιστατικό. Είναι μια γυναίκα 38 ετών, έχει έτσι ένα μαλθακή σύσταση, ευκίνητο, ανώδυνο γκυδιάκι, το βλέπουμε εδώ, έτσι στο πρόσφυο κοιλιακό τείχωμα, που δεν έχει αλλάξει εδώ και 10 χρόνια, έτσι όπως το κόβεται, λέει δεν πάω να το βγάλω και έχω εκεί πέρα έτσι και το φαίνω αυτό το πράγμα εδώ πέρα και το κουβαλάω και τα λοιπά. Θέλει να το βγάλει πιο πολύ για λόγους αισθητικούς, ας πούμε, αισθητικούς λόγους και τα λοιπά. Βλέπετε εδώ τη μακροσκοπική του εμφάνιση, τι λέτε να είναι αυτό. Ένα λιπωματάκι, μπράβο. Κάτσε, τι με είχε ρωτήσει, ένα λεπτό. Σας είπα, μην μου κάνετε το ρωτήσιμο, ρε, να μιλά. Το διαφοροποιούμε από το οστεοβλαστικό οστεοσάρκωμα, επειδή δεν είναι. Ναι, προφανώς, ναι, αυτό είναι καλό ήθες. Το οστεοειδές οστέωμα, μου λέτε. Βέβαια, έχει ομαλότατο. Το δείτε το περιγραμμά του πώς ήτανε. Ομαλότατο ήτανε, βέβαια. Το λίπωμα, το βρήκατε κι αυτό. Ωραία. Η διάγνωσή μας λοιπόν αυτή είναι ένα καλώς αφοριζόμενο, ομοιόμορφο χρώμα, κίτρινο, σε όλη την έκτασή του, ένα λιπωματάκι. Το πιο συχνό καλώηθες νεόπλασμα, μεσενχηματικό. Σε οποιαδήποτε εντόπιση μπορεί να βρεθεί, έχει καλώηθες νεόπλασμα. Είναι, αποτελείται από κύτταρα τα οποία είναι πλήρως διαφοροποιημένα, μοιάζουν δηλαδή με τα φυσιολογικά λιποκύτταρα, αλλά κάνουν εδώ ένα γκυδιάκι. Όριμα λιποκύτταρα είναι αυτά που μας κάνουν τα λιπόματα, αλλά το βλέπετε, έχει ογκόμορφη εμφάνιση, μπορεί να έχει μια κάψα. Εντάξει, είναι γκυδιάκι. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να βρούμε. Μπορούσε να ήταν ένα άτυπο λίπωμα, ένα πλειόμορφο λίπωμα, ακόμα και ένα λιποσάρκωμα το οποίο για να ήταν έτσι, πόσο διαφοροποιημένο θα ήταν. Αν αυτό ήταν λιποσάρκωμα, λέμε τώρα υποθετικές ερωτήσεις, θα ήταν καλά διαφοροποιημένο. Έτσι. Εντάξει, για να έχει τέτοια εικόνα που το καταλαβαίνει εύκολα δηλαδή. Ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν το λιπωματάκι. Να δούμε κάτι άλλο. Εδώ πέρα. Ένας άντρας 61 ετών, εδώ και ένα χρόνο έχει έναν σταθερό, έτσι, ροκανιστικό πόνο στην κοιλιά. Και βλέπουμε εδώ πέρα, παιδιά, τώρα την αξονική τομογραφία. Ωραία, ένα πράγμα εδώ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Τι είναι όλο τούτο εδώ. Και κάτσε να δούμε, ρε παιδιά, πού αναπτύσσεται αυτό, έτσι. Κάτσε, γιατί εδώ τώρα ζόρικα τα πράγματα. Εδώ είναι έτσι μια... πού λέτε να αναπτύσσεται, μπορούμε να προσανατολιστούμε λίγο. Εδώ ποια όργανα είναι εδώ, παιδιά. Τι λέτε να είναι εδώ. Καταλάβουμε που αναπτύσσεται το όγκος, Τι λέτε να είναι εδώ πέρα. Για δείτε εδώ, σε ποιο επίπεδο είμαστε. Δίπλα είναι. Δίπλα είναι το νεόπλασμα, Πού λέτε να αναπτύσσεται, ποια περιοχή είναι εδώ. Όλο αυτό το πράγμα. Εδώ είναι κύλος πλάχνου, βλέπετε την κοιλότητά του. Τι λέτε, πού λέτε να αναπτύσσετε. Έτσι, τους νεφρούς τους γνωρίσατε, πάρα πολύ ωραία. Αυτό, παιδιά, είναι έτσι μια ανώμαλη και διηθητική μάζα στο οπισθοπεριτόνεο. Και έχει έτσι, δείτε το λιγάκι, βλέπετε εδώ που έχει έτσι μια χαμηλής πυκνότητας, έτσι σαν να γίνεται μια απόσβεση εδώ με εστιακή ανομοιογένεια. Κάτι τέτοιες περιοχές όταν τις βλέπουμε σε έναν όγκο δεν μας πολύ αρέσουν, γιατί αυτό τι μπορεί να είναι και έχει κάνει μια απόσβεση εδώ πέρα. Μπορεί να είναι η αιμορραγία, η νέκρωση, που η νέκρωση δεν μας αρέσει καθόλου όταν τη βλέπουμε στα νεοπλάσματα. Και η εντόπιση φυσικά εδώ πέρα και η εμφάνιση αυτή πάνε για σάρκωμα. Οπότε φυσικά, αν βλέπουμε και λιποβλάστες εδώ ιστολογικά, θα μιλήσουμε για λιποσάρκωμα. Αν βλέπαμε σε αυτή την εντύπωση έτσι ένα δικτυωτό πρότυπο, ατρακτόμορφα κύτταρα, υπήρχε έτσι παλιά μια κατηγορία που λεγόταν κακοήθη εινόδη ιστιοκυτώματα, που ήταν κύτταρα από εινοβλαστικής αρχής δηλαδή. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα διασάρκωμα, όσο πιο βαθιά στον οργανισμό είναι αυτά, τόσο πιο άσχημα πηγαίνουν, προφανώς τρώνε μεγάλα αγγεία κτλ. Όταν αναπτύσσονται δηλαδή σε εντοβάθη μαλακά μόρια, μπορεί να πιάσουν πολύ μεγάλο μέγεθος πριν τα καταλάβει κανείς και δεν μπορούν και να βγουν φυσικά εύκολα. Μπορεί να αυτά τα ασυμπτωματικά κατά κάποιο τρόπο
σαρκώματα συχνά υποτροπιάζουν. Τα πιο επιθετικά σαρκώματα που μπορούμε να τα δούμε ιστολογικά με πολλές μυτώσεις, περιοχές νέκρωσης, εντάξει, έχουν χαμηλή πρόγνωση, αλλά δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτά, γιατί την επόμενη εβδομάδα υπάρχουν δύο αναπληρωτές καθηγητές που θα σας τα εξηγήσουν αυτά πάρα πολύ ενδελεχώς, τα σαρκώματα, και θα τα καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Θα πάρετε το πρόγραμμα σύντομα των τηλεμαθημάτων σας της επόμενης εβδομάδας. Είδαμε λοιπόν από λιπόδη διαφοροποίηση ένα λίπομα εδώ, καλόηθες, νεόπλασμα με λιπόδη διαφοροποίηση, και ένα λιποσάρκωμα, έτσι, με αυτήν εδώ την ανομοιογένεια που είπαμε μπορεί να είναι νέκρωση εδώ μέσα, να είναι αιμορραγία, και σαφέστατα έτσι μια μάζα ολόκληρη έτσι εδώ διαιθητική. Δείτε εδώ πως παρεκτοπίζει εδώ τι γίνεται στο πιστοπεριτόνιο. Για πάμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε τώρα έναν άντρα 77 ετών που εδώ και 9 χρόνια, μακρό ιστορικό, έχει αυξανόμενο έτσι ο πόνος, έχει έναν πόνο που αυξάνεται συνέχεια στον αριστερό του ώμο, στο δεξιό ισχύο και στην οσφή κάτω, τη μέση του, στην οσφή, και μειωμένη κινητικότητα. Εκεί στις περιοχές αυτές που πονάει δεν μπορεί εύκολα να κινηθεί. Δεν υπάρχει όμως θερμότητα στις περιοχές αυτές, η ευαισθησία, δηλαδή πονάει, αλλά όταν πας και το πιέσεις δεν πονάει περισσότερο, δεν έχουν ευαισθησία, και δεν υπάρχει και κάποια παραμόρφωση σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή το βασικό μας πρόβλημα είναι ο αυξανόμενος πόνος, το αίσθημα του πόνου. Στον αριστερό ώμο, στο δεξιό, έτσι μας λέει, στο δεξιό γοφό, μας λέει ο ασθενής, στο δεξιό ισχύο δηλαδή, και στην οσφή, στη μέση, όπως μας λέει ο ασθενής. Είναι αυξημένη στον ορό. Τι θα λέγατε ότι θα μπορούσε να αυξηθεί στον ορό σε σχέση με οστική βλάβη? Τι θα μπορούσε να αυξηθεί στον ορό σε σχέση με οστική βλάβη? Τι θα μπορούσε να αυξηθεί? Ωραία. Αλκαλική φωσφατάση. Μπράβο. Είναι αυξημένη λοιπόν η αλκαλική φωσφατάση. Και τι δείχνει τώρα? Η ακτινογραφία δείχνει ένα έντονα, έτσι πυκνά σκληρισμένο κόκαλο σε αυτές τις περιοχές που πονάει, το οποίο ιστολογικά, αν μπορούσαμε να το δούμε, θα ήταν έτσι. Για να δούμε τώρα εδώ, γιατί να πονάει, γιατί να έχει και πόνο στις αντίστοιχες αρθρώσεις, πώς αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει, να κάνει μια επιπλοκή στο καρδιαγγειακό σύστημα του ασθενούς, και ποια λίμωξη, ποιος λοιμώδης παράγων θα μπορούσε να έχει εμπλακεί παθογενετικά. Θα μπορούσε, έτσι. Λοιπόν, αυτό παιδιά που βλέπετε εδώ είναι το πυκνό μοσαϊκό στο κόκαλο με τις ανώμαλες, δείτε εδώ που δείχνει τον πελάκι, τις ανώμαλες τσιμεντοειδείς γραμμές που φαίνονται στην χρώση της αιματοξυλίνης ιωσύνης. Έτσι, δηλαδή, τι γίνεται εδώ? Τα πετάλια του οστήτη ιστού τρέχουν από εδώ και από εκεί σε όλες τις κατευθύνσεις. Όμως μπορούμε να τα δούμε, τι φως έχουμε βάλει εδώ και βλέπουμε έτσι τα πετάλια, το πολωμένο φως. Έτσι, το πολωμένο φως. Αυτό χαρακτηρίζει εν προκειμένου μια πολυοστική μορφή, γιατί είναι πολλά οστά στον άρρωστο αυτό που έχουν προσβληθεί. Μήπως, μπράβο, έχετε μελετήσει και τα αρχαία βίντεο ήδη, την όσο του Πάντζετ. Λοιπόν, το οστό λοιπόν που έχει αυτό το νόσημα, που πάσχει, είναι ναι μεν διευρυσμένο, μεγαλώνει, γι' αυτό αν είναι και στο κρανίο μπορεί να θέλει και πιο μεγάλο καπέλο να παίρνει ο ασθενής. Είναι διευρυσμένο λοιπόν το οστό, αλλά είναι ασθενές. Είναι ασθενές το οστό της νόσου του Πάντζετ, γι' αυτό και οδηγεί σε μια δευτερογενή οστεοαρθρίτιδα. Γιατί τη λέω δευτερογενή την οστεοαρθρίτιδα? Γιατί δεν ξεκινάει νόσος από τις αρθρώσεις, επηρεάζεται το κόκαλο από νόσο Πάντζετ εν προκειμένου, και δευτερογενώς αναπτύσσεται η οστεοαρθρίτιδα, παύλα οστεοαρθροπάθεια. Αυτό γιατί?
γιατί δεν μπορεί, είναι παθολογική η ευθυγράμμιση στην άρθρωση. Επειδή μεγαλώνει το κόκαλο, δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί, και έτσι τι δημιουργεί δευτερογενός? Οστεοαρθρίτιδα. Και φυσικά, εφόσον το κόκαλο έχει εξασθενήσει από την νόσο του Πάτζετ, τι μπορεί να πάθει το κόκαλο αυτό της νόσου του Πάτζετ, αφού είναι εξασθενημένο, τι μπορεί να πάθει? Μπορεί να σπάσει. Οπότε γιατί μιλάμε? Μιλάμε για κάταγμα, και μάλιστα τι κάταγμα είναι αυτό, αφού συμβαίνει σε εξασθενημένο οστό? Δεν είναι φυσιολογικό το κόκαλο? Βέβαια, είναι παθολογικό. Είναι παθολογικό το κάταγμα. Μάλιστα. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Και έχουμε και μια πιθανή επιπλοκή από το καρδιαγγειακό. Όλο αυτό το κόκαλο, το καινούριο, αυτό το που φτιάχνεται έτσι και τα λοιπά, και επεκτείνεται, αυξάνει το κόκαλο και τα λοιπά, η ανασύσταση αυτή, έτσι, η αυξημένη ανασύσταση του οστού, δεν θέλει αυξημένη αγκειοβρύθεια? Δεν θέλει πιο πολύ αίμα δηλαδή να πηγαίνει εκεί πέρα για να γίνει αυτό το πράγμα? Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της καρδιάς και να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες που έχει εκεί η περιοχή στο παθολογικό κόκαλο που μεγαλώνει έτσι στην όσο του Πάτζετ, και να μας κάνει μία συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί θα χρειάζεται πολύ ψηλή αιμάτωση. Μάλιστα. Τώρα, σαν πρόδρομος παράγοντας θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς τη λίμωξη από παραμυξοϊό. Και να δούμε και το τελευταίο μας περιστατικό. Είναι ένας υπερήλικας, ο οποίος εδώ και 12 έτη, μακρό ιστορικό, έχει αυξανόμενο πόνο στο γόνατο, κάνει έτσι μικροκατάγματα, άντε και πάλι μια δευτερογενή οστεοαρθροπάθεια. Άντε να τελειώσουμε και θα δούμε και τη θεραπεία της νόσου, της Πάτζετ. Δευτερογενή οστεοαρθροπάθεια από το γόνατο. Και βλέπουμε εδώ την ακτινογραφία του. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε τη διάγνωση, να δούμε ποια είναι η περιοχή αυτή ιστοπαθολογική και να δούμε τι επιπλοκή μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εδώ παιδιά είναι μια περιοχή, δείτε την, σε σχέση με το άλλο κόκαλο, βλέπετε εδώ, είναι μια περιοχή σκλήρυνσης. Ενώ εδώ ταυτόχρονα τι περιοχή υπάρχει, που δείχνει ακριβώς και τη μεικτή φύση της νόσου του Πάτζετ. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, είναι μόνο οστική η νόσος. Αφορά ένα κόκαλο δηλαδή. Έτσι, ένα κόκαλο. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση αφορούσε πολλά οστά. Ήτανε πολύ οστική. Έτσι, λοιπόν. Εδώ πέρα, λοιπόν, τι γίνεται? Για δείτε ακριβώς. Εδώ, πολύ ωραία. Εδώ είναι η λύση, η οστεόλυση. Να τι. Ενώ εδώ είναι η οστεοσκλήρυνση. Λοιπόν. Η αρχική φάση είναι η οστεολυτική. Ακολουθεί η μεικτή φάση, που είναι αυτή που βλέπουμε εδώ. Και τελικά έχουμε τη φάση καταστροφής, που είναι η σκληριντική. Η σκληριντική. Εδώ είναι λοιπόν η μεικτή φάση. Τώρα, 1% από αυτούς τους ασθενείς και που έχουν τη μονοοστική νόσο, Πάτζετ, και 10% από αυτούς που έχουν την πολυοστική νόσο μπορεί να κάνουν ένα σάρκωμα εκεί στην προσβεβλημένη περιοχή, που συνήθως είναι ένα οστεό σάρκωμα. Ένα οστεό σάρκωμα. Ωραία. Αυτά λοιπόν παιδιά ήταν τα περιστατικά μας για σήμερα. Θα σου πω τώρα για τη θεραπεία της νόσου του Πάτζετ. Λογικό ακούγονται κάποια πράγματα που μου λέτε. Αλλά εντάξει, τα μεταβολικά νοσήματα των οστών πρέπει να μελετήσω πώς επεμβαίνουμε θεραπευτικά, για να μην σας πω κάτι που δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ακριβές. Τι λέτε παιδιά, θέλετε τώρα να με ρωτήσετε κάτι, αν θέλετε να πάρετε το λόγο, να με ρωτήσετε κάτι. Μπορείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σας. Αλλιώς μπορεί η ρευματοειδής αρθρίτιδα να σε μόνιμη παράδοση, σε αγκύλωση μπορεί. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, θα κάνετε με δύο συναδέλφους, έναν καθηγητή Gardner, το Gardner είναι ένα σύνδρομο που κάνει και πολυποδιάσεις. Ένα λεπτό, ένα-ένα. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσετε στην ίδια ενότητα, την 4-6,
όχι μαζί μου, με άλλους καθηγητές, εγώ θα επανέλθω τη μεθεπόμενη εβδομάδα με τον Ευρικό, το οποίο πρέπει να μελετήσω και πολύ καλά όλη την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι δύο καθηγητές που θα κάνουν τα μαθήματα, ο κύριος Αυρογιάννης, αναπληρωτής καθηγητής εδώ στο εργαστήριο, σας δείξει έτσι περιστατικά, και θα έχουμε και τη χαρά από έναν συνάδελφο που είναι καθηγητής στη Μασαχουσέτη, έχει εκδηλώσει την προθυμία, σπάνιο πράγμα και πολύ ευχάριστο, να σας κάνει μαθήματα, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αυτή τη σύνδεση με τον αναπληρωτή καθηγητή εκεί, στην ιατρική σχολή στο Dartmouth, τον κύριο Λινό. Προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ωραία. Την κυστική νόδια οστεΐτιδα, αν θα μπορέσουμε να το θεωρήσουμε έτσι, εντάξει, σαν παθογενετικά είναι κοντά βέβαια, αλλά φυσικά ξεχωρίζει από την οστεοπόρωση. Πολύ ωραία. Νομίζω είμαστε εντάξει και εγώ σας ευχαριστώ. Άντε, πώς θα εκχωριστούμε τώρα για μια εβδομάδα, δεν ξέρω, ε. Άντε, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη μεθεπόμενη εβδομάδα εμείς. Ό,τι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, είτε μέσω της γραμματείας. Α, για το χείπον, παιδιά, αρκεστείτε στα αρχεία PDF. Έχω ενημερώσει τους τεχνικούς, τους εταίρους μας στην Ευρώπη που έχουν την πλατφόρμα, να προσπαθήσουν να την αποκαταστήσουν. Αλλά μέχρι τότε, αρκεστείτε στις ενότητες που σας λέω, στα αρχεία PDF, τα οποία προλίγου έλεγξα ότι ανοίγουν. Συμφωνεί. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σας.